Καλημέρα. Καλημέρα. Άντε, σήκω, θα αργήσουμε. Ναι. Πήγαινε στο μπάνιο εσύ να πιάσει σειρά, μην μας προλάβουν τα χώρια. Άντε. Ναι. Εύα! Ναι! Για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου να σε προτείνω. Θα βοηθήσεις ή δεν θες? Ναι! Α. Λέω να πω και στον Μάρκο να τραγουδήσει τη χοροδία που έχει ωραία φωνή. Τι λες, θα δεχτεί? Ναι! Θα βοηθήσεις κι εσύ όμως τη χοροδία, ε! Ναι! Α! Ναι! Δεν σου είπα το καλύτερο. Ναι! Λέω να φτιάξουμε μελομακάρονα και κουραμπιέδες και να τα μοιράσουμε στους αστέγους της περιοχής. Ναι! Άρε, μαμά, είσαι μεγάλη καρδιά. Και επειδή είσαι και πολύ καλός άνθρωπος, δεν πας να μου φτιάξεις εκείνο το καφεδάκι που το κάνεις και τέλειο? Μην αργήσεις όμως. Ναι, ναι. Τι έγινε, πνίγες, παιδάκι μου? Ναι. Ωραία, στάνε και σήκω. Κάποτε θα μείνω αγκαλιά μαζί σου όλη μέρα στο κρεβάτι. Ναι, κάποτε, τώρα φύγε, σιγουρτζός. Εσύ γιατί πας πέρα δόθε, παιδί μου, και πιάνεις κάτι έπινα? Τι έπαθες? Κατουργέμαι, πατέρα. Και περιμένω να βγει κάποιος από το μπάνιο για να πάω κι εγώ να κατουρίσω. Πειράζει? Όχι, δεν πειράζει. Τι να πειράζει? Επιτέλους! Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα, πουλάκι μου. Καλημέρα, πουλάκι μου. Μπαμπά! Απανωτά τα χτυπήματα. Τι είναι, παιδί μου? Το γράμμα για τον Άγιο Βασίλη. Πότε θα το στείλουμε? Τι να στείλουμε, σε ποια? Για τον Άγιο Βασίλη. Έχω σημειώσει εδώ κάτι που θέλω. Ναι, εντάξει, θα το στείλω εγώ, θα το αναλάβω εγώ αυτό το θέμα, όσο σε μένα. Και βασικά, πότε θα στολίσουμε το δέντρο? Σήμερα, αύριο θα στολίσουμε και το δέντρο. Αυτή τη βιασύνη που σας πιάνει να στολίσουμε το δέντρο τόσες μέρες νωρίτερα, δεν την καταλαβαίνω. Ποια βιασύνη? Σε τρεις μέρες έρχονται Χριστούγεννα. Πού ζείτε εσείς? Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Ναι. Αγαπητά μου παιδιά, το θρησκευτικό συνέστημα που μας κατέχει τις Άγιες τούτες μέρες μας κάνει πιο ευαίσθητους στη δυστυχία των συνανθρώπων μας. Συνεννοήθηκα με τη δασκάλα σας, την κυρία Ελένη, να επιβραβεύσουμε κάθε καλή πράξη που θα κάνετε. Και πώς θα μας επιβραβεύσετε δηλαδή? Θα την παρουσιάσουμε μπροστά σε όλο το σχολείο. Και θα πάρει και έπαινο από το διευθυντή, ε! Α, καλά. Το κέρδος είναι η ευχαρίστηση που παίρνει κανείς όταν βοηθάει κάποιον που έχει ανάγκη. Όχι. Του χρόνου που θα έρθετε στο γυμνάσιο, δεν θα πάρετε ποτέ αποβολή. Και από μένα θα έχετε πάντα ένα καλό βαθμό. Καλή χρονιά! Καλές γιορτές! Καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα, ευλόγησα. Να ρωτήσω κάτι. Όταν λέτε καλή πράξη, κάποια συγκεκριμένη ή ό,τι θέλουμε? Ό,τι καλή πράξη χρειαστεί να κάνετε. Μην ανησυχείς, Θανάση μου, είσαι μέσα στο πνεύμα των εορτών. Ευχαριστώ πολύ, κυρία. Ευλόγησον, παιδί μου. Μην νομίζεις. Πες, κάτι μένει στο τέλος. Το τέλος. Το τέλος του χρόνου, το τέλος μιας σχέσης, το τέλος της ζωής, τέλος δεν έχει δηλαδή. Τι κάνετε, κορίτσια? Εδώ πολεμάμε τη μελαγχολία των εορτών. Α, παπά. Όταν είναι αυτές τις γιορτές να τις περάσεις μόνος σου, δεν είναι ότι καλύτερο?
Ούτε μια φορά δεν έχει χτυπήσει το ρημαδοτηλέφωνο να με καλέσουν κάπου. Σε μια συναισθίαση, σε ένα ρεβεγιόν, σε ένα μπουζούκι, κάτι. Μην κάνεις έτσι, βρε Αγλάια μου. Νωρίς είναι, θα χτυπήσει. Δεν θα χτυπήσει! Αλλά όχι, σας λέω, το ξέρω ότι δεν είμαι αρκετά ελκυστική. Μην προσπαθήσετε να μου αλλάξετε γνώμη. Δεν είμαι ελκυστική, το ξέρω. Αλλά θεολόγος είμαι. Πόσο ελκυστική να είμαι πια. Δεν μου λες, Αγλάια. Από το Σπύρο περιμένεις τηλεφώνημα. Ποιο Σπύρο? Ναι, καλά. Λοιπόν, κοίτα, αν δεν σε πάρει κανείς τηλέφωνο, ναι, θα έρθεις μαζί μας να κάνουμε Χριστούγεννα όλοι μαζί, εντάξει. Όταν λέτε όλοι μαζί, εννοούμε τώρα όλοι όλοι. Όλοι όλοι μαζί. Ναι, από το Σπύρο περιμένει. Εγώ πάντα κάτι ελπίζω και στο τέλος απογοητεύομαι. Αλλά όχι, είναι αυτό που σας είπα, κορίτσια. Δεν είμαι αρκετά σεξι. Μην προσπαθείτε να μου αλλάξετε γνώμη. Δεν είμαι σεξι. Ναι, με βρε Αγλάια μου. Όμως έχεις αυτό το όνομα. Εδώ στην άκρη της γλώσσας μου. Το έχω πες το βρε Βίκυ μου. Το καλή καρδιά. Ναι. Α, να καλά, καλή καρδιά, εντάξει. Βρε πουλάκι μου, να ξεμπουρλευτείς λίγο. Ας πούμε λίγο τα μαλλιά. Να, άφησε με. Όχι, και λίγο τα γυαλιά. Αυτά και λίγο βλέπω. Και λίγο έτσι να ανοίξουμε ένα κουμπάκι. Κοίτα εδώ. Και θαύματα γίνονται! Γίνονται, ε! Βέβαια! Άμα γίνονται, ας ξεμπουρλευτώ! Όταν πλησιάζουν οι γιορτές, συνήθως όλοι είναι χαρούμενοι. Τα μαγαζιά γεμίζουν με χιλιάδες φωτάκια, με κόσμο και τα ταμεία με λεφτά. Πω, τίγκα είναι ο άλλος απέναντι. Τι γίνεται, ρε, μας πήρε την πελατεία όλη, ρε. Αυτό είναι που λένε ψάχνεις πελάτη με το κιάλι. Σε λίγο θα βγάλω και την καραμπίνα. Ψήνεσαι, τι είναι, το κιάλι. Καλά, χαμός γίνεται. Πω, τι είναι αυτό το πράγμα με αυτόν απέναντι. Έχουμε χάσει τον έλεγχο, Διονύση. Έχουμε χάσει τον έλεγχο. Εμείς που είχαμε 10-15 παρέες, τώρα έχουμε κατέβει στις 5. Και απόγευμα είχαμε 4 παρέες. Τώρα δεν έχουμε ούτε μία. Ούτε ένας πελάτης. Ούτε ένας πελάτης εδώ και μία ώρα. Άβρε, ο πελάτης. Ο πελάτης. Ρε, εσείς, τι έχει αυτός απέναντι και τραβάει όλο τον κόσμο. Δεν λες, δεν έχει τζάμπα μπύρα. Αλλιώς δεν θα είχαμε ούτε εσένα πελάτη. Τι που μου κάνει εντύπωση είναι, ρε παιδιά. Δηλαδή, εμείς. Τι δεν έχουμε από αυτό, τι δεν έχουμε! Να σου πω εγώ τι έχετε. Έχετε κάτι ελιές, ζαρωμένες. Θρούμπες τις λένε, ρε ηλίθιε, θρούμπες. Και η μπύρα είναι ολοαθρό. Για να μην μεθάει ο κόσμος. Έχεις μεθύσει εσύ που πίνεις τόσο καιρό τζάμπα μπύρα. Και από τη φέτα το ψωμί βλέπεις τον απέναντι. Ρε εσείς, μήπως έχει ρίξει τιμές. Ρε Γιαννάκη, τράβα βούτα ένα κατάλογο να δούμε. Μα μπαμπά. Βούτα ένα κατάλογο, σου να κάνουμε τη δουλειά μας τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μπαμπά, να βοηθάμε, αλλά να βγάζουμε και το κατή μας όπως λέει ο Θανάση. Θείο. Ωρα που καταντήσαμε. Να λαδώνουμε τον ανεψιό μας για να μας κάνει χάρη. Πού είσαι, κύριε Μάκη. Αγόρα μου, δεν έχω λεφτά πάνω μου. Δεχόμαστε και επιταγές. Καλό, ε. Πάρε την σάντουιτς να δω πώς το κάνει. Πάρε την σάντουιτς. Αυτό το παιδί σου μεγαλώνει, μοιάζει του Θανάση, ε. Μ' αρέσει αυτό το παιδί. Έχει μέλλον. Γερό να είναι. Καλώ τη Μέρι Πόπινς. Γεια. Τι είναι αυτό. Τι όλμος είναι αυτός με σουσάμι. Σάντουιτς είναι. Το κάνει απέναντι. Τρομερό, ε! Το σάντουιτς! Πήρε σάντουιτς από τον απέναντι. Μου το κεράσανε. Ποιος? Ο απέναντι. Να σου πω, αποκλείεται να το φάω μόνος μου όλο αυτό. Σκόψω το μισό, θέλει. Ρε στο διάλο από εδώ! Ρε στο διάλο! Ρε Συφώτη, πιάσε μια μπύρα και βάλε και μερικές σελίτσες. Θρούμπες. Όλο το χρόνο. Αλλά περισσότερο στις γιορτές. Πρέπει όλοι να κάνουμε καλές πράξεις. Να κάνω και ένα τζίρο στο μαγαζί, ρε παιδιά. Μέρες που είναι να κάνουμε και καμιά καλή πράξη. Αν δεν βοηθήσω τους φίλους μου, Διονύση, ποιους θα βοηθήσω, ποιους! Ο Μάικς άργησε σήμερα, πού είναι? Τι κάνεις εκεί? Κουκιάς παίρνω, τι κάνω. Σκηνοθετώ τη μουσική παράσταση του σχολείου. Σκηνοθετής, αφού δεν είσαι σκηνοθέτης. Γιατί οι άλλοι είναι? Μια απλή χοροδία θα είναι με χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ναι, άμα τους πω εγώ μια απλή χοροδία με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, δεν πρόκειται να έρθει κανείς. Ενώ μουσική παράσταση έχει μια άλλη έγκλη, κάποιος θα την πει. Ωραία, και τι σκέφτεσαι να κάνεις? Έχω πει στον Μάρκο να γράψει ένα καινούριο ροκ χριστουγεννιάτικο τραγούδι και θα το εντάξω. Τι ροκ χριστουγεννιάτικο τραγούδι? Α, απλά κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ω, έλα το, μ' αρέσει πως μ' αρέσει. Ναι. Τραγούδα εσύ. Αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Α, σου έχω και ένα άλλο. Άγια νύχτα, σε προσμένουν με χαρά οι χριστιανοί. Ρε παιδιά, να πω ότι έχει καλύτερες τιμές. Δεν έχει. Καλύτερα πράγματα δεν έχει. Μικρότερο μαγαζί έχει. Να βάλω κεράκια στα τραπέζια. Αστέρι σερβιτόρο σαν και εμάς δεν έχει.
Παιδιά, αυτό που έχω να πω είναι ότι η αυτοκρατορία των Μαυροτσουκαλέων καταραίει. Ορίστε. Δεν πιστεύω όλο αυτό να είναι πρόλογος για να πάρω δώρο Χριστουγέννων. Θα δούμε τι θα γίνει με το δώρο. Θα φωνάξω τη μαμά. Όχι, θα πάρεις δώρο οπωσδήποτε. Μην ανησυχείς. Βέβαια. Πού θα ήταν, στο σπίτι ή στο συνεργείο. Εδώ, οι τρεις σωματοφύλακες και ο καρδινάλιος Ρισελιέ. Βρε, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, παιδιά, θα αποφάσισα. Θα κλείνουμε το μαγαζί στις 6. Και ο μισθός μου, μισός. Εν τρίτον. Συγγνώμη, τι λέτε. Ελένη μου, δεν πάμε καλά και το μαγαζί θα κλείνει στις 6 το απόγευμα. Είστε σοβαροί, μέσα στις γιορτές. Πιο πολλά θα δίνουμε στα παιδιά με τα κάλατα παρά θα εισπράττουμε. Συγγνώμη, ρε παιδιά, και εγώ που θα πίνω μπύρες μετά τις 6. Τι να πω. Ποιος θα σκεφτόταν μια τέτοια λύση. Μόνο οι άντρες μας. Δεν πάει καλά το μαγαζί, ωραία, το κλείνουμε. Ελένη μου, δεν κάνετε καμιά δουλειά, ε? Να συζητήσετε για καλλυντικά, για παπούτσια. Τι θες να πεις, Διονύση, ότι εμείς μόνο για καλλυντικά και για φορέματα μπορούμε να μιλάμε. Και απορρυπαντικά. Ελένη μου, να φτιάξουμε ένα καφεδάκι να μας πει το φλιτζάνι, μπας και δείτε κανέναν πελάτη να μπαίνει σε αυτό το ρημάδι. Ακού, Σπύρο. Αν είχαμε εμείς αυτό το μαγαζί, θα πετούσε. Πού θα πήγαινε? Θα πετούσε. Δεν θα τα αφήναμε τα πράγματα έτσι στην τύχη τους. Θα το παλεύαμε. Γατουλά. Νιάου. Πω. Εσύ είσαι καλή για να διορθώνεις εκθέσεις. Άσε τις επιχειρήσεις για τους άντρες. Ξέρετε τι έχει απέναντι. Θετική ενέργεια. Και τέλος πάντων, άλλο να μπαίνεις σε ένα μαγαζί και να βλέπεις μια γυναίκα, και άλλο να βλέπεις αυτές τις μούρες. Παιδιά, μαζέψτε τις, γιατί άρχισα να έχω πονοκέφαλο. Λοιπόν, λέτε ότι θα κλείνετε το μαγαζί στις 6. Και θα δουλεύω 8 ώρες μόνο. Σκάσε, ρε. Πάνε υπερορίες. Ωραία. Για μια εβδομάδα. Μετά τις 6, δώστε μας εμάς να το δουλεύουμε το μαγαζί. Είστε! Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται? Γίνονται, αλλά δεν γίνονται έτσι εύκολα, βρε Ελένη μου, δεν καταλαβαίνεις. Τι έγινε, αγοράκια, κολλώσαμε. Φοβόμαστε μήπως οι γυναικούλες το γεμίσουν το μαγαζί. Άστε. Έτσι θα γίνει, παιδιά. Θα βγάλουμε τα έξοδα του μαγαζιού και θα μοιραστούμε τα κέρδη. Έγινε! Έκλεισε. Πώς έκλεισε, κορίτσια, τι λέτε τώρα? Άστε, Διονύση! Εντάξει, μακετέ. Να δουν την παραπή επιχείρηση, την παραπή δουλειά, σκληρή δουλειά. Και μετά να αναλάβετε και το συνεργείο. Γιατί μέχρι τώρα ποιος το είχε αναλάβει? Ποιο? Θέλω στο χιόνι να κυλιστώ όπως έκανα παιδί. Να φτιάξω έναν χιονάνθρωπο με κόκκινο σκουφί. Και οι δυο μαζί σε ένα έλκυθρο αγκαλιά να μοιράσουμε δώρα σε όλα τα παιδιά. Φιλιά να πέφτουνε στη γη και εμείς να κάνουμε ευχή. Ο κόσμος να έχει ειρήνη και γιορτή. Και από μια καμινάδα ψηλή, εγώ και εσύ να μπούμε στις αγάπη στη γιορτή. Αχ, υπέροχο είναι. Θα μου το τραγουδήσεις κιόλας? Δεν έχω βρει καλά-καλά τη μουσική ακόμα. Η Βίκη μου πρέπει να το γράψω για τη γιορτή του σχολείου, να το τραγουδήσω. Ήθελε, λέει, ένα κομμάτι να είναι έτσι εορταστικό και ροκ. Επίσης να είναι αισιόδοξο και τρυφερό. Και εορταστικό όμως. Και ροκ. Για γιορτή έχει? Τι να έχω. Είπα να καλέσω για σουαρέα μερικούς συμμαθητές μου και συμμαθητριές μου για τις γιορτές και έχουμε μείνει μόνο δύο. Οι άλλοι που πήγανε μετακομίσανε? Μακριά, πολύ μακριά, στον άλλο κόσμο. Χθες μόλις έμαθα ότι έφυγε και η συντομία. Γιαγιά, γιατί κλαις αφού δεν καθαρίζεις κρεμμύδια? Κλαίω για το χρόνο, αγόρι μου, που δεν τα τέρασα αμήλικτο. Μια χαρά κοπέλα ήταν η συντομία με ένα μαγουλάκι ξαροδάκι, το νέο τάτι. Συγγνώμη, η συντομία δεν ήταν εκείνη η κυρία η ζαρωμένη? Με το πι και τα τάπερ που κουβαλούσε πάντα μια τσάντα φάρμακα. Αυτή ακριβώς ήταν. Πάμε να διορθώσουμε τους στίχους από το τραγούδι σου. Θέλουν διόρθωση. Ελάτε, ελάτε να δείτε. Καθίστε, καθίστε. Αυτή είναι η τάξη. Γεια, αυτός δεν είναι σβησμένος. Ούτε αυτή με τα μεγάλα αυτιά. Αυτή είμαι εγώ. Τα αυτιά έτσι ήταν της μόδας τότε. Και αυτός είναι το φλερτ μου. Πού είναι αυτός τώρα? Πριν 5 χρόνια διάβασα σε μια εφημερίδα ότι πήρε ένα μεγάλο βραβείο χημίας. Ήταν πολύ έξυπνος. Θα ήθελες να τον ξαναδείς? Θα έδινα τα πάντα για να τον ξαναδώ. Πόσα? Δηλαδή εννοώ ότι μπορώ να τον βρω εγώ αν θέλεις. Πώς το λένε? Θεοχαρίδης, Χάρης Θεοχαρίδης. Πώς θα τον βρεις, παιδάκι μου? Ας το πάνω μου. Γιατί, Θανάση, αυτή θα είναι η καλή πράξη που μας είπα να κάνουμε στο σχολείο. Τι, δεν είναι καλή πράξη να κάνω εγώ τη γιαγιά μου ευτυχισμένη? Δεν είναι εύκολο, βρε παιδιά, να τον βρείτε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά θα κάνω κάποια έξοδα, ε. Βρες τον εσύ και εγώ θα σου δώσω ένα ολόκληρο πενιντάρικο. Άντε, πάω να μαζέψω τα ρούχα τώρα. Και μετά θα στολίσουμε το δέντρο. Έλα, βρε Γιαννάκη, και εσύ θα γίνει και αυτό κάποτε. Ένα ολόκληρο πενιντάρικο. Ναι, για τα έξοδα του ψεξίματος. Ποια έξοδα, ρε ηλίθιε. Έτσι και βάλεις το χέρι τη γιαγιά μου, σε έσφαξα, το λέω. Εγώ θα τον βρω. Θα τον βρούμε μαζί. Γιατί? Συνέτερο θα σε κάνω. Αφού είναι η γιαγιά μου. Μ' αρέσει όταν μαλώνει. Ποιος θα πρώτο κάνει μια καλή πράξη χριστουγεννιάτικα. Μ' αρέσει πολύ. Μαθαίνω από τα αδέλφια μου.
Γεια. Γεια. Με θυμάσαι, ε? Ξεχνιέσαι εσύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ξεχνιέμαι. Ναι. Δισκογραφική delivery πρώτη φορά βλέπω. Δεν σε αρέσει να χρησιμοποιείς κινητά και χτυπάς πόρτες. Ο Μάρκος είναι εδώ. Ο κανονικός ο Μάρκος εδώ είναι, κατεβαίνει. Μάρκο! Ναι! Σε ζητάει η δισκογραφική. Α. Γεια. Γεια. Ο Μάρκος Μαυρότσουκαλός αυτή τη φορά, ε. Ναι, αυτή τη φορά εγώ είμαι. Είσαι τραγουδιστής. Όχι, όχι, τραγουδιστής δεν είμαι. Μην ανησυχείς, θα σε κάνουμε εμείς. Γι' αυτό ήρθα. Σου κάνουμε ξανά την πρόταση να φτιάξουμε ένα CD single. Έμαθα ότι έχεις σουξέ στα παιδιά του σχολείου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω. Άρα, τι περιμένουμε τότε. Πάμε να σε ακούσουμε. Τώρα. Έχουμε ήδη αργήσει. Συγγνώμη, τώρα δεν μπορώ, γιατί πρέπει να πάω. Μάρκο, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Ό,τι τύχη περιμένει. Την άρπαξες καλώς. Την άφησες πάει. Έφυγε. Ωραία. Ωραία. Αλλά θέλω το CD να βγει μέχρι την πρωτοχρονιά. Εντάξει. Επίσης, τα διαφημιστικά έξοδα δικά σας. Δικά μας. Ωραία. Και το σπουδαιότερο. Θέλω να βγω σε όλες τις μεσημεριανές εκπομπές. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Φύγαμε. Φύγαμε τι φύγαμε. Πού φύγαμε. Εύα, εμείς πότε θα στολίσουμε το δέντρο. Δεν μας σχέσεις και εσύ και το δέντρο σου. Α, αυτό ήτανε. Η κουζίνα καθαρή, οι τουαλέτες λάμπουν, όλα τέλεια. Λοιπόν, έλα να δεις. 7 με 8 happy hour, τα ποτά μισή τιμή. 8-11 μπεκρή μεζέ και μεζεδάκια ούζου δωρεάν, όπως είπαμε. Και στις 11 το δυνατό μας χαρτί. Σε επανάληψη στο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Τέλεια. Αυτό θα γεμίσει το μαγαζί με άντρες. Ένα μεγάλο ντέρμπι σε επανάληψη πάντα τους αποβλακώνει. Ωραία ατμόσφαιρα. Σαν να μπαίνει σε χειρουργείο. Yeah. Μυρίζει το απορριπαντικό από το διάδρομο. Λοιπόν, για σας το happy hour αρχίζει από τώρα. Wow. Τι happy είναι αυτό, ρε κορίτσια. Happy hour. Η ώρα που δίνουμε τα ποτά μισή τιμή. Α, δεν πάνε καλά τα κορίτσια. Ρε, θα μπείτε μέσα. Ωραία, αυτό μου αρέσει. Βάλτε τρεις μπύρες να πληρώσω μια μισή. Καλό, ε. Παιδιά, η επιχείρηση δεν είναι απλό πράγμα. Τα πρώτα 10 χρόνια είναι λίγο δύσκολα. Ρωτήστε το Μάκη που έχει τεράστια πείρα σε αυτά. Εγώ έτσι όπως σας βλέπω, ούτε σε 10 χρόνια βλέπω να έχει κέρδος η επιχείρηση. Μιλάει η πείρα. Δεν μιλάει η πείρα, Μάκη. Η μπύρα μιλάει. Άιτε από εδώ πέρα, μας κατεμοιάζετε. Φύγετε, πάτε καμιά βόλτα. Άντε. Πάμε ένα μπιλιάρδο και τα κορίτσια μας κλέψαν τη δουλειά. Παιδιά, κάντε λίγο στην άκρη γιατί πλάκωσε ο κόσμος. Παρακαλώ, περάστε. Θα σας εξυπηρετήσουν τα κορίτσια. Έχετε κάνει κράτηση. Α, δεν έχετε κάνει κράτηση. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Το μαγαζί είναι τίγκα. Καλό. Πού πήγαν οι άλλοι, ρε. Α, χειροτερεύει ο Μάκης. Να δούμε που θα φτάσει. Ε. Θα έχω κακά γεράματα, Ελένη μου. Τι λες, βρε Βίκη μου, τώρα έλα μου, ωραίξη. Λοιπόν, να βάλουμε ένα μεζεδάκι, να βάλουμε και ένα μουζάκι, Όχι, καλά. Δεν ξέρω αν θα απατήσει πελάτης, πάντως από λαμπάκι. Σκίζουμε. Ναι. Θέλω στο χιόνι να κυλιστώ όπως έκανα παιδί κι ον άνθρωπο να φτιάξω εδώ με κατακόκκινο σκουφί κι δυο μαζί σ' ένα έλκυθρο αγκαλιά μοιράζοντας δώρα σ' όλα τα παιδιά. Κι από μια καμινάδα ψηλή εγώ κι εσύ να μπούμε στις αγάπης στη γιορτή. Φιλιά να πέφτουνε στη γη κι εμείς να κάνουμε μια ευχή. Μπράβο, Μάρκο. Μπράβο. Είσαι τόσο. Χημεία είπες.
Ναι, χημεία είπα. Και τι μας ενδιαφέρει εμάς η χημεία, ρε μεγάλε. Εμένα με ενδιαφέρει. Θα βγάλω κάτι ευρουλάκι από αυτή την υπόθεση. Και πώς τον είπαμε τον τύπο? Χάρης Στοχαρίδης. Νάτος. Στοχαρίδης Χάρης. Φημισμένος χημικός. Πήρε τον Νόμπελ χημίας το 1980. Πω, πω, πόσο διάβασε ο τύπος. Και τι λέει. Τα τελευταία δύο χρόνια πάσχει από μια εκφυλιστική ασθένεια που τον έχει καθυλώσει το κρεβάτι σε κατάσταση φυτού. Φυτού, δηλαδή τρώει μόνο λαχανικά, σαλάτες και τέτοια. Καλά, τούβλο είσαι ρε. Αυτό είναι φυτοφάγος. Φυτό είναι όταν κάποιος είναι κοιμισμένος και δεν μπορείς να τον ξυπνήσει με τίποτα. Ε, τότε δεν μπορεί να μιλήσει με τη γιαγιά σου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Κάτι πρέπει να κάνω. Γεια, τι γίνεται, το βρήκατε το φίλο της γιαγιάς? Εσύ να τη σε νοιάζει. Γιαγιά μου, είναι και ενδιαφέρομαι. Ε, ναι, τον βρήκαμε. Ωραία, και πότε θα μιλήσουμε? Επικοινωνήσαμε μαζί του και μας είπε ότι θα του άρεσε πολύ αν σήμερα μιλούσε με τη γιαγιά σου μέσω ίντερνετ. Η γιαγιά μου, μέσω ίντερνετ. Εντάξει, θα τη βοηθήσει και εσύ λίγο. Μας είπε ότι είναι πολύ απασχολημένος με κάτι χημίες. Δεν κατάλαβα καλά πώς είπε. Εντάξει, δεν περίμενα να καταλάβεις και κάτι παραπάνω, αλλά κάτι είναι κι αυτό. Θα της το πω. Πώς θα μιλήσει με τη γιαγιά σου, ρε, αφού είναι φυτοφάγος? Άρε, Φάνη, πώς θα πετάς έτσι αυτά, ρε. Παιδιά, ώρες-ώρες αναρωτιέμαι πώς κάνω παρέα μαζί σας. Αναρωτιέμαι. Εγώ μπροστά σας είμαι Θεός. Θεός, ρε. Πώς κάνει 4 ώρες γυμναστική τη μέρα η Μαντώνα, μου λες? Μισή ώρα και ξεθεώθηκα. Εξαφανίστηκε από το πρωί και δεν μου είπε καν που πάει, ούτε γεια δεν μου είπε. Τον πήρε αυτή και φύγανε. Άσε που τον παίρνει τηλέφωνο και το έχει κλειστό. Σκέφτηκε τι θα του πάρεις τώρα στις γιορτές. Ένα μπίπερ, να μπορώ να τον βρίσκω. Ο Μιχάλης. Παίζει κάτι με τον Μιχάλη, μου φαίνεται. Τι να παίζει, μωρέ. Απλά είναι τόσο διακριτικός ο καημένος, τόσο ευγενικός. Μήπως να του κόψει αυτή τη διακριτικότητα έτσι να μην κάνει και όνειρα. Εννοείται αυτό. Αλλάζω εγώ τον αρκούδο μου που μου έκανε ερωτική εξομολόγηση στην τουαλέτα. Το ξεχνάω εγώ αυτό. Ξεχνιέται τέτοιο πράγμα. Τέτοιος ρομαντισμός ξεχνιέται. Λοιπόν, πάω να αλλάξω πάνω όταν βρω στα μπιλιάρδα. Το Μίτσο ή το Μιχάλη? Το Μίτσο, βέβαια. Τι λέμε τόση ώρα? Σωστά. Εύα, εσύ τι θα παραγγείλεις από τον Άγιο Βασίλη? Κάνε και delivery. Τι θέλεις, παιδάκι μου, τώρα εσύ, τι θέλεις? Κι αν τον κατάλογο για την πρωτοχρονιά. Τι κάνεις, Γιάννη, κουκιά παίρνω. Εντυπωσιακό. Τι κάνεις, Γιάννη, κουκιά σπέρνω. Αχ, Παναγία μου! Μπράβο, Μάρκο, πάρα πολύ καλά. Μήπως όμως τώρα να ακούσουμε και τα επόμενα 4 κομμάτια που έχεις? Εντάξει. Θα αργήσουμε πολύ? Όσο μας πάρει, Μάρκο, όσο μας πάρει. Είναι το πρώτο σου CD, όσο χρειαστεί. Καλά, καλά. Να σας ρωτήσω κάτι. Στον ενικό, Μάρκο. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το CD θα βγει μέχρι την πρωτοχρονιά? Τέτοια λαχτάρα για να το ξαστείς? Όχι, όχι, δεν είναι για να δοξαστώ εγώ. Είναι γιατί θέλω να το κάνω κάπου δώρο και πρέπει να είναι το πρωτοχρονιάτικο μου δώρο. Όποτε είσαι έτοιμος, Μάρκο. Έτοιμος είμαι. Βάλε το ένα ξύπνημα μαζί σου. Στα 2 ποτά το 1 δώρο. Σε επανάληψη ο μεγάλος αγώνας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ελάτε, ελάτε. Δεν το πιστεύω. Μας γράφουνε κανονικά και παραπέναντι. Έσχος. Μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Αυτό είναι πολύ άδικο για την ωραιότατη ταβέρνα μας. Μου έρχεται να βάλω τα κλάματα γιατί θα μας κοιτάζουν σαν νικητές. Σας τα είπαμε εμείς, δεν σας τα είπαμε? Πηγαίνετε τα κορίτσια στις κατσαρόλες σας να πλύνετε κανένα πιατάκι. Πηγαίνετε να διορθώσετε καμία εκθεσούλα, να κάνετε ντάκα ένα κακό μαθητή. Δεν κατάλαβα, γιατί λίγο είναι αυτό που κάνουμε. Αχ, θα μας τσακίσουν την αξιοπρέπεια. Και δίκιο θα έχουν. Καλύτερα να ασχολούμαστε με αυτά που ξέρουμε και όχι με ταβέρνες και. Μη το ξαναπεί αυτό ποτέ, Ελένη, ποτέ! Τουλάχιστον μπροστά τους. Το βρήκα. Τι? Το βρήκα! Λεντάκι μου, το βρήκα! Θα κάνουμε ότι έγινε χαμός εδώ μέσα. Ότι είμαστε τίγκα στον κόσμο. Α, και τίγκα στον κόσμο. Ναι. Δεν θα καταλάβουν δηλαδή ότι δεν πάτησε ψυχή. Όχι, δεν θα το καταλάβουν. Τι κάνει? Hey, Ελενάκη! Λέρωνε τα τραπέζια, λέρωνε τις τουαλέτες, λέρωνε! Τουλάχιστον 200 άτομα πέρασαν από εδώ σήμερα! Αχ, θες και 200 άτομα, ε! Να μην σου πω και 300! Βρε, τον πρώτο που θα κοιτάξουν είναι το ταμείο και το ταμείο είναι άδειο, μείον! Δηλαδή τι, νομίζω ότι δεν το σκέφτηκα? Το ταμείο, Ελενάκη μου, δεν είναι άδειο, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή θα βάλω μέσα
500 ευρώ! Και άλλα 500 θα βάλεις κι εσύ. Πλάκα μου κάνεις. Όχι καθόλου πλάκα. Μα είναι πάρα πολλά λεφτά. Ελένη, ξέρεις τι έχει να γίνει άμα χάσουμε το στοίχημα. Λοιπόν, μην είσαι τσιγκούνα. Δεν είμαι τσιγκούνα. Απλώς δεν έχω τόσα λεφτά απάνω. Και τι μου το λες, πήγαινε στο μηχάνημα να βγάλεις. Άντε, κουνήσου. Καλά, μη σπρώχνεις, θα με τρελάνεις. Εδώ είσαι εσύ και σε ψάχνω στα μπιλιάρδα. Για, τι έγινε, τον βρήκε τον καλό σου. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Εσύ ξέρεις τίποτα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Περαστικός ήμουνα. Και απορώ γιατί είμαι ακόμα εδώ, αν έχω πάρα πολλή δουλειά. Γεια σας. Τσακίσου. Καλάτε. Εμφανίζεσαι κι εσύ κάτι ώρες. Συγγνώμη, εσύ δεν έλεγες κάτι μαλακίες ότι δεν αλλάζει τον αρκούδο σου με τίποτα. Εννοείται πως δεν αλλάζει τον αρκούδο μου με τίποτα, αλλά αυτό δεν αποκλεί ένα ποτάκι με τον Μιχάλη την ώρα που ο αρκούδος μου είναι στα μπιλιάρδα. Δεν θα το σχολιάσω τώρα αυτό. Παρήγγειλε μου κάτι να πιω, γιατί έχω κάτι νεύρα σήμερα με τον άλλον που θα κάνει το μαγαζί καλοκαιρινό. Γιουχού! Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον πιστέψουν. Καλά να πάθουνε βλάκα! Θα τρελαθούνε καλά. Λοιπόν, άντε, στην υγειά μας. Στην υγειά των πελατών μας που γέμισαν το μαγαζί. Που γκρέμισαν το μαγαζί. Τι έγινε, Φίφη? Σε έκανε δεκτή ακόμα? Ακόμα. Δεν το πιστεύω ότι τον βρήκατε. Φοβερά αυτά τα μηχανήματα. Ναι, αλλά για να λειτουργήσουν αυτά τα μηχανήματα χρειάζεται ψηλικό οξύ, μιας και μιλάμε με χημικό. Εντάξει, μωρέ, πάρτο, πάρτο, πάρτο. Το αξίζεις, χαλάλη σου. Ο Χάρης Θεοχαρίδης σας έκανε δεκτή. Τι να του γράψω? Γράψ' του... Γεια σου, Μπιρμπιρούλη. Τι είναι αυτό, χημικό στοιχείο? Γεια σου, Μπιρμπιρούλη. Για να δούμε τι θα απαντήσει ο Μπιρμπιρούλης. Γεια σου, Ιφηγένεια, σαν τα χιόνια. Μωρέ, ξέχασα ότι με έλεγε Ζουζουνέλα. Εγώ πάω τουαλέτα. Στο καλό. Γράψ' του. Μην αμυδιό μας, χαρούλη. Αμάν! Ήρε, παιδιά, ο Ιμπραήμ πέρασε από εδώ. Πώς πήγατε, ρε κορίτσια? Τι έγινε, ρε παιδιά? Δεν βλέπετε, τον γκρεμίσανε. Ποιοι τον γκρεμίσανε? Αυτοί που το γεμίσανε, Σπύρο μου. Δηλαδή, πέρασε πολλοί κόσμος. Καλά έγινε, χαμός. Για πόσους μιλάμε? Τους μετρήσαμε κιόλας, 200. 300 άτομα. Παιδιά, ήταν μια τρέλα. Να είναι πάνω στα τραπέζια, να χορεύουν, να τραγουδάνε, χαρτοπετσέτες, κομφετία. Συγγνώμη, γι' αυτό το μαγαζί μιλάμε. Ναι! 300 άτομα που τα βάλατε και στην αποθήκη, κόσμο. Ναι, δύο μεγάλες παρέες τις βάλαμε στην αποθήκη. Όπως ζαλάδα μου, πώς αντέχετε και το κάνετε όλη μέρα αυτό? Ποιο κάνουμε κάθε μέρα εμείς? Ναι. Μας δουλεύετε? Όχι καθόλου, παιδί μου, μόλις φύγατε. Άρχισε να πλακώνει ο κόσμος. Αχ, παιδιά, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Πρέπει να πάω για ύπνο. Συγγνώμη, κορίτσια. Ταμείο κάνατε? Αλλά. 1000 ευρώ. Και 300 ευρώ μπουρμπουάρ κρατήσαμε για πάρτι μας. 1000 ευρώ, ρε! 1000 ευρώ! 1000 ευρώ! 1000 ευρώ! 500 εγώ, 500 Διονύση! Τι λες, ρε χαμένε! Τι 500 εσύ! Εδώ ρε το μαγαζί έχει έξω, δεν έχει κάβα, δεν έχει. Φτάμε να βγουν, να φρεθούν! Όταν τα ξεκαθαρίσουμε τώρα! Έλα, τώρα τα ξεκαθαρίσει. Πάμε τώρα να κοιμηθούμε. Αύριο. Έλα, ρε Μάικη, θα κοιμηθώ όρθια, πάμε! Να κι εγώ κομμάτια. Σπυρό, θα κλείσει εσύ? Γιατί υπάρχει περίπτωση να κλείσει εσύ? Όχι. Αφού θα μείνει για να καθαρίσει, κλείσει εσύ, Σπυρό μου. Ναι, κλείσει εσύ και θα δούμε, δεν είναι ωραίο. Α, όχι. Θα το ψάξω το θέμα. Θα το ψάξω, είπα! Ζουζουνέλα, πρέπει να σ' αφήσω τώρα. Πες του, καλά τα είπαμε με αυτό, αλλά καλύτερα να μιλούσαμε στο κινητό. Σκέψου, ρε Φάνη, σκέψου κάτι. Μην τα θαλασσώσεις. Δεν απαντάει. Μπορεί να αποσυνδέθηκε. Κρίμα. Α, απάντησε. Δεν έχω μονάδες στο κινητό. Τι θα πει δεν έχει μονάδες στο κινητό? Ολόκληρος χημικός. Αυτό ήταν πάντα το αδύναμο σημείο του, ήταν πάντα λίγο σφιχτός. Πες του να βρεθούμε αύριο στις 6 εδώ. Όχι να βρεθούνε. Όχι να βρεθούνε, προς Θεού. Θα είμαι εκεί στις 6 και επιτέλους θα δω το μυρωδάτο δερματάκι σου. Α, έχω πάω λίγο τουαλέτα. Ωραία, το μυρωδάτο δερματάκι σου, τι μου θύμισε, ο σκανταλιάρης, τι μου θύμισε. Φοβερό! Μπράβο, μεγάλε, κεντήσαμε! Θα τη στείλουμε τη γιαγιά με το μυρωδάτο δερματάκι της. Θα σε δω στις 6. Και επιτέλους θα δω το μυρωδάτο δερματάκι σου. Καταπληκτικό! Ρε, είστε ηλίθιοι! Ο Χάρης Στοχαρίδης δεν μπορεί να δει τη γιαγιά γιατί είναι φυτό! Είχα πει τόσο πολύ στο πετσί του ρόλου, παρασύρθηκα. Και από πότε ένας μεγάλος μένει από μονάδες στο κινητό? Ηλίθιοι! Καλά το κατάλαβα, ρε, ηλίθιοι! Κοροϊδέψατε τη γιαγιά μου, ρε! Εντάξει, ρε, εσύ. Γιορτές είναι και θέλαμε να χαρεί κι αυτή λίγο.
Δεν είδες πως άστραψα τα ματάκια της στο μυρωδάτο δερματάκι της? Για ένα πενιντάρικο, ρε! Τώρα θέλω να δω πού θα βρεις το Χάρη Θεοχαρίδη. Γιατί έτσι και δεν το βρεις, θα πάω να πω στην κυρία Γλαία Παγώνα ποια ήταν η κόλλη σου πράξη. Βλάκες! Παιδιά, μήπως να στολίζαμε το δέντρο? Ρε, δε μας χαίρεσαι εσύ με το δέντρο! Έξω, 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 ρε! Ηλίθι! Ρε, παιδιά, τι θα γίνει με αυτό το δέντρο? Συμβαίνει κάτι? Τι να συμβαίνει? Όχι, γιατί σε βλέπω και κοιτάς λίγο περίεργα. Τρέχει τίποτα? Κι εγώ σε βλέπω και πας πέρα δόθε, πέρα δόθε. Καλά κάνω και πάω πέρα δόθε, πέρα δόθε. Δικαίωμά μου είναι. Μπα! Πού είσαι, ρε κοπρόσκαιρο, τέτοια ώρα? Τι το πέρασε σπίτι ξενοδοχείο, παίρνει και βγαίνει όπου σου γουστάρει? Πατέρα, σε παρακαλώ, άσε με να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσει? Να σου εξηγήσω ότι οι άνθρωποι ενθουσιάστηκαν. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που ενθουσιάστηκαν κιόλα? Οι άνθρωποι από το στούντιο ενθουσιάστηκαν με τα τραγούδια μου. Μπα! Ναι, και να σου πω και ένα νέο ευχάριστο. Για πες το και αυτό. Να, μέσα στις γιορτές τώρα θα κυκλοφορήσει και το CD μου. Ναι. Ναι. Και γιατί δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο να μου το πεις έτσι να χαρώ και εγώ λιγάκι? Γιατί είχα αγωνία, ρε πατέρα. Να τους παίξω καλή κιθάρα, να τους τραγουδήσω καλά, να δουν ότι είμαι καλός. Είχα τρακ και τρακαρίστηκα. Τι τρακαρίστηκες, βρε? Εσύ αυτά τα παίζεις τα δάχτυλα. Λες? Τι λέω, το βροντοφωνάζω. Έχεις λαμπρή καριέρα μπροστά σου. Άντε, άντε ξεκουραστείς. Άντε, μπράβο. Καληνύχτα, πατέρα. Καληνύχτα, παιδί μου. Καληνύχτα. Πού πας από εκεί, παιδί μου? Καμότο, αυτές οι δύο πόρτες μοιάζουν, είναι όλο ίδιες. Πάντα τις μπερδεύω. Πάω για ύπνο εγώ τώρα γιατί είμαι πτώμα. Καληνύχτα. Πάτε, παιδί μου. Είναι λες. Δουλειά, τηλεφωνούμε και λέμε δεν θα σε δω καθόλου σήμερα, θα εξαφανιστώ γιατί έχω δουλειά. Όποιος εξαφανίζεται έχει τη φωλιά του λερωμένη. Αφού πήγα στο... Πήγες στο, με την, και να υποθέσω ότι δεν έχει και σήμα στο κινητό εκεί, ε. Βρε, αγάπη μου. Άστα, αγάπη μου σε μένα. Άστα, αγάπη μου σε μένα. Μα, Ευάκη. Μαρκό, ειλικρινά έχω κουραστεί πάρα πολύ με αυτή την ανασφάλεια μαζί σου. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να σταματήσω. Εδώ να σταματήσεις, αγάπη μου. Στην αγκαλίτσα μου. Κόφτο δούλεμα! Μου είπες ότι με αγάπησες από την πρώτη στιγμή που με είδες. Πάμε να νοικιάσουμε το διαμέρισμα και με ξεφτυλίζεις μπροστά στην ξένη γυναίκα. Μετά αρχίζεις τις μαλακίες για τα ψέματα του Σπύρου, για το οποίο δεν έχουμε κάνει ακόμα σοβαρή κουβέντα. Αλλά μην νομίζω το ξέχασα. Θα κάνουμε σοβαρή κουβέντα. Θα κάνουμε. Στο λέω εγώ, στο υπογράφω ότι θα κάνουμε. Αλλά. Δεν υπάρχει αλλά. Δεν υπάρχει αλλά! Αλλά εγώ σ' αγαπώ, ρε γαμώτο. Και να μην μαλώνουν τα αδέρφια μου. Αν είναι δυνατόν, Άγιο Βασίλη. Μάλιστα. Κέρδος δηλαδή 95,9%. Τι γίνεται, αδερφέ? Ακόμα να χωνέψω ότι οι γυναίκες μας βάλατε γυαλιά. Έρευνη σε κορόιδο, ρε. Αυτές νομίζω ότι είναι έξυπνες. Τι εννοείς? Κοίταξα τις μπύρες. Ο δείχτης δεν κατέβηκε καθόλου. Λείπει ένα μπουκάλι κρασί που μπορεί να το έπιαν και οι ίδιες, άρα... Δηλαδή μας είπαν ψέματα? Ακριβώς. Και τα λεφτά? Τα βάλανε οι ίδιες για να μην παραδεχτούν την αποτυχία τους. Λες, Τώρα όλα εγώ τα μαθαίνω, ρε αδερφέ. Δώσε μου τα λεφτά αυτά. Γιατί? Οι αποτυχίες πληρώνονται. Κατάλαβες? Και σήμερα έφυγε πρωί-πρωί, λες και δεν είπαμε χθες κουβέντα, λες και δεν κατάλαβε τίποτα. Ηχογράφηση, λέει. Στον κόσμο τους, παιδί μου, οι άντρες. Στον κόσμο τους. Αυτό λέει και εγώ, στον κόσμο τους. Τόσο πολύ πια δηλαδή παθιάστηκε με αυτό το CD που ξέχασε όλα τα άλλα. Εγώ τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, να περιμένω να τελειώσει η ηχογράφηση? Και γιατί δεν με κάλεσε να πάω μαζί του? Είναι και άλλοι από εκεί δίπλα. Τσούπτα αρπακτικό! Κοίταξε να δεις. Οι άντρες δεν είναι ικανοί να δεσμευτούν όπως εμείς. Όταν λες εμείς, βάζεις και τον εαυτό σου μέσα. Φυσικά. Ναι, περνάμε στο επόμενο ανέκδοτο. Λοιπόν, σε αυτές τις καταστάσεις αφήνουμε λίγο το πράγμα να κρυώσει και ύστερα το συζητάμε. Άμα κρυώσει πολύ το πράγμα, θα παγώσει και μετά θα παγώσω κι εγώ και ύστερα χαίρεται. Πέταξε το πουλί. Κοίταξε να δεις. Εγώ πάω να πιω καφέ με τον Μιχάλη, έτσι κι αλλιώς πετιμέζει τον έκανες. Με τον Μιχάλη? Φίλος είναι, ρε παιδάκι μου, έτσι θα τον αφήσω να μην του πω μια κουβέντα, να τον αφήσω να ξεροσταλιάζει. Μιχάλης είναι αυτός. Πολύ καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες και πολύ καλά θα κάνεις, γιατί έτσι θέλουν αυτοί, έτσι πρέπει να τους φερόμαστε. Τα ίδια δεν κάνουν και αυτοί με τις Ολλανδέζες. Μπράβο! Αυτό είναι. Το έχεις. Κράτα το. Πάω να πιω καφέ με τον Μιχάλη. Μιχάλης είναι αυτός. Τι μαλακίες είναι αυτές που λέμε πρωί-πρωί.
Κατάλαβες, δεν παραδεχόμαστε την αποτυχία μας, θα μας φάει ο εγωισμός, ο εγωισμός. Καλημέρα! Καλώστες, καλημέρα. Δεν θα κάτσουμε πολύ εμείς, γιατί πρέπει να πάμε στο σχολείο να δούμε τι γίνεται με την ανταλλαγή των μαθητών. Ναι, γιατί θα γίνει και με τη γιορτή. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, παίρνω τα λόγια μου πίσω. Συγχαρητήρια, μας τα πόσατε, υποκλίνω. Μπράβο. Τεράστια επιτυχία. Παρόλο που κυκλοφορείτε στον δρόμο. Δύσκολα. Τα καταφέρνουμε. Λοιπόν, τι έχει απόψε το μενού? Έχει μπεκρή μεζέ? Έχει τίποτα σπεσιαλιτέ μαγιόρικο? Όχι, εμείς ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε. Έτσι είναι το στοίχημα για μια μέρα. Τι λες, Ελένη μου, εδώ είπατε μια εβδομάδα να κρατήσετε το μαγαζί. Δεν θα μας βοηθήσει ούτε δεύτερη μέρα. Σταματήστε τώρα πάνω την επιτυχία τώρα που πουλάτε. Λοιπόν, πήρατε φορά. Ακούω. Βέβαια. Λοιπόν, λέμε να έρθουμε κι εμείς απόψε, έτσι να διασκεδάσουμε, να σας καμαρώσουμε, ε. Τι. Τι. Okay. Οκ. Εντάξει. Ένα τεσσάρι για τρεις, αλλά να κάνετε κράτηση. Αν δεν κάνετε, δεν μπορώ να αγγιθώ τίποτα. Το καταλαβαίνω. Τι ώρα. Έκανα τώρα την ώρα. Θα την αφήσουμε. Θα την κάνουμε. Ναι. Σε παρακαλώ, μην φύγεις. Πριν φύγεις, το ξεχνούσα. Πάρε αυτό το 500 να ψωνίσει κάποιο ρουχαλάκι. Θέλω να το καμαρώσω επάνω σου. Όχι, όχι, Διονύση. Όχι, είναι δικά σου λεφτά. Τα δικαιούσε, τα δούλεψε. Δεν μπορώ να παρακαλώ, σε παρακαλώ, πάρτε. Ευχαριστώ, Διονύση μου. Γεια! Ρε, απόψε έχει να πέσει το γέλιο της αρκούδας. Το γέλιο θα πέσει, αλλά το 500 το πήρε. Έλα, Θανάση, παιδάκι μου. Μήπως είναι ο Μάρκος εκεί, γιατί έχουμε πρόβλημα με τη χοροδία και μας έστησε. Και δεν σηκώνει και το κινητό του. Α, δεν ξέρεις που είναι. Καλά, καλά. Δεν ξέρει. Πού εξαφανίστηκε πάλι αυτό το παιδί? Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, άλλο είναι το θέμα μας. Την πατήσαμε, σου λέω, με την ταβέρνα. Το κατάλαβαν και μας κοροϊδεύουν τώρα. Γιατί τι, εμείς χαζές είμαστε? Θεόχαζες. Εγώ φταίω που κάθομαι και ακούω τις βλακίες σου. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ η ταβέρνα θα είναι γεμάτη. Και πώς θα γίνει αυτό? Τι κουμπάρα θα ήμουν, βρε, αν δεν βοηθούσα στη δύσκολη την ώρα την ταβέρνα. Έχει τρελαθεί, παιδί μου. Συγγνώμη που άργησα. Καλώς ήρθατε. Εντάξει, πρόβα. Λοιπόν, όσο περισσότερες τόσο καλύτερα. Αγλαίτσα μου, δεν μου λες, εσύ δεν μας έλεγες ότι δεν αισθάνεσαι και πολύ σεξι? Μπροστά στα παιδιά, ντροπή. Ναι, δεν αισθάνομαι σεξι, θεολόγος γυναίκα. Λοιπόν, αν θέλεις να το διαπιστώσεις, ευπρόσδεκτη. Σεξ, μπύρα και ροκ εν ρολ. Τίποτα. Εγώ δεν ξέρω να χορεύω ροκ εν ρολ. Ναι, γιατί όλα τα άλλα τα έχεις. Τα έχω τώρα, τα έχω, αλλά ναι. Ναι. Θέλω πραγματικά να βοηθήσω. Θέλει η Αγλαίτσα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει, κατάλαβες? Ναι, κατάλαβα. Τι είναι αυτό τώρα? Την παλιά λαϊκή σοφία. Αχ, ευλόγησε. Το χέρι πιάνε τη γωνιά. Σήμερα μη δακρύζει. Ο κόσμο πέρα ω πέρα. Τι έγινε, παιδιά? Μια χαρά, εσύ. Το χρηματιστήριο πάλι έπεσε, αλλά κρατιέμαι. Να σου πω κάτι. Άμα σου δώσουμε χρήματα, τι θα κάνεις? Πες πρώτα τι θα κάνεις και μετά. Αντιστρόφως. Ρε, πες τι θα κάνεις. Ούτε χατζηλίκι δεν έχεις, ρε. Τέλος πάντων τώρα, επειδή είσαι πιτσιρικάς. Θα φάω κάτι της να στανιάρω. Θα πιω και κανένα κρασάκι. Ξέρεις που έχει πάει σαμπάνια, δεν πλησιάζεται. Και από εταιρεία δημοσκοπήσεων είστε. Τέλος πάντων, γράφε. Είμαι άστοχος, ανεργός, μην ακούσα αυτά πλέον για την ενέργεια ότι έπεσε. Μουσια και είστε και πιτσιρικάδες τώρα και μου αρέσουν οι γυναίκες. Πολιτικά, ένας είναι ο εχθρός, ο υπεριαλισμός. Γράψε και παγκοσμιοποίηση γιατί το άλλο πάλιωσε. Και ιστορικά, πασχολείο. Περίπου. Λοιπόν. Είσαι ο νός Άρης του Σαμίνης Τεπερί. Περί. Περί πάρτι σου. Έλα, δες κι άλλα. Είσαι ο άνθρωπός μου. Έλα. Γνωμικά, παροιμίες αρχαία, διαβασμένος, ε. Πεινασμένος δεν βγήκε. Από χημεία τι ξέρεις? Από χημεία. Κι εγώ στο σχολείο τώρα, περίπου. Αλλά, άμα βάλεις βούτυρο στη φωτιά, λιώνει. Κι άμα ρίξεις και από πάνω 5-6 αυγουλάκι και είναι και από κότα λανιάρα. Το DNA σου, βιολογία είναι αυτό. Συγκλονίζεται. Πρόσεξέ με. Σήμερα η γιαγιά μου. Κάτι για τη γιαγιά σου. Τρώγεται. Μαγειρεύει γεμιστά. Γιατί ρε νηστεύετε? Κοίτα τι τρώει ο κόσμος. Χάθηκε ένα κατσικάκι στο φούρνο με καμιά πατατούλα μαριναρισμένη με φασκόμηλο. Έτσι λίγο εστραγγώνω. Ό,τι πεις. Τα έχουμε όλα αυτά στο σπίτι. Μπουντάκι στο φούρνο με πατάτες, δύο ταψιά και γλυκό. Αλήθεια, ρε. Ποιον θα δολοφονήσω?
έγινε, ρε παιδιά. Ελένη! Ναι. Μήπως έχεις κραγιόν σαν πιο μιλό. Γιατί ποιος πέθανε. Κουνήσω τη θέση σου, βρε. Κανένας δεν πέθανε. Απλώς θα συναντήσω έναν παλιό φίλο. Παλιός φίλος και σαν πιο μιλό δεν μου κάνει καλό συνειρμός. Κάτι σε φρέσκο μιλό χρειάζεσαι. Πού συναντηθήκατε, πού τον βρήκες? Δεν έχει σημασία. Το γεγονός είναι ότι θα φάμε μαζί. Πού εδώ? Το ξέρω. Όχι, όχι. Είναι από τα πολύ νεανικά μου χρόνια. Μείνε να το γνωρίσεις. Όχι, δεν μπορώ. Έχω μια υποχρέωση. Τι υποχρέωση? Κάτι είδες της Βίκης τώρα, δεν μπορώ να σου πω. Βάλε και λίγο άρωμα, μα θέλεις, αλλά όχι μισό κιλό, ε. Κάνει κακό στους πνεύμονες στην ηλικία σου. Τι λες, μωρέ, μια μέρα χωρίς περιπέτεια είναι μια μέρα χαμένη. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Δέντρο, πότε θα στολίσουμε? Α, κόλλησε η βελόνα. Έλα, βρε, παιδάκι μου, σήμερα, αύριο, σήμερα, αύριο θα το στολίσουμε. Περάστε. Στον πάτο σαλόνι. Παίρνω, παίρνω, ναι, από εδώ. Έλα, κάτσε. Μη φοβάσαι, δεν είναι καθαρά. Με πλήγωσες τώρα. Συγγνώμη, κάτσε. Τέλος πάντων. Ωραίο πράγμα, είμαι πολύ θρόνα. Ωραία. Θα σε φωνάζουμε χάρη, εντάξει. Για που τάξεις το φωνό. Και πλατεία ομονίας να με πεις, εγώ θα καταλάβω. Εσύ είσαι αυτός είναι παρανοϊκός. Φάνη, ηρέμησε. Για να δούμε τι χρειάζεται ο Χάρης. Ο τίποτα δεν χρειάζεται ο Χάρης. Μια χαρά εννοώ. Το μπουτάκι στο φούρνο μην ξεχάσει. Και αν έχει ένα αριστερό παπούτσι, γιατί έχω μόνο το δεξί. Αρχικά χρειάζεσαι μπάνιο. Τι μπάνιο? Με νερό? Αυτοπροσώπος. Ο Παναέα μου, τι τραβάει ο άνθρωπος για να φάει ένα πιάτο φέτα Χριστούγεννα. Σαπουνούμποχα. Χαρούλη, πολλά είπες. Άντε πάμε γιατί αργήσαμε. Μπουτάκι στο φούρνο, έτσι. Όλο. Έτσι. Όλο. Αχ, ρε κορίτσια, μεγάλη χάρη σας. Πολύ ωραία το έχετε φτιάξει. Και αυτό που μου κάνατε εδώ στο προσωπάκι με ανέδειξε. Θα φτιάξουμε και τα μαλλιά λίγο. Θα βγάλεις και τα γυαλιά. Και τα γυαλιά. Και τα γυαλιά. Καλά, εντάξει, αλλά εγώ εδώ τι θα κάνω? Εσύ. Και τι δεν θα κάνεις? Εγώ εδώ τι δεν θα κάνω? Τι έκανες μέχρι σήμερα? Καμία σχέση. Άντε, παιδιά, όχι τα γυαλιά! Όχι τα γυαλιά! Για πάμε! Ας βάλουμε ακόμα ένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ γίνεται το πάρτι σεξ, μπύρα και rock and roll. Ακριβώς εδώ, όμως. Ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία. Από όλα τα λουλούδια περισσότερο σου άρεσαν οι μαργαρίτες. Οι ανεμόνες. Πολύ καλά. Το όνομά σου? My name is Θεοχαρίδης. Χάρης Θεοχαρίδης. Πάρα πολύ καλά. Γιαγιά! Ναι, έρχομαι! Κύριε Θεοχαρίδη, να σας ζητήσω τη γιαγιά μου. Χάρη!
Κλείτε με ύστερα. Πάντα με το καλαμπούρι. Πού το θυμήθηκες αυτό? Θυμήθηκες ότι είχα παίξει την κλειτεμνήστρα στη σχολική γιορτή? Ναι, για να τα ψηπατά της κλειτεμνήστρα μου όλα. Τα θυμάμαι όλα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ αν σε έβλεπα στον δρόμο δεν θα σε γνώριζα. Γιατί, φε κλειτεμνήστρα μου, τόσο πολύ έχω αλλάξει? Αχ, μωρέ, τάτιμα τα χρόνια, τάτιμα τα χρόνια. Δεν ξέρεις πόσο ευτυχισμένη με κάνει. Κλειτεμνήστρα μου. Έλα, 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 πάμε μέσα. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, φέρεις και λίγο. Καλά ρε ηλίθιε. Αυτό μου βρήκες για χάρη, Θεοχαρίδη. Γιατί δεν σ' αρέσει? Θα σε σκοτώσω. Μάρκο, καταπληκτικό. Τελειώσαμε? Τι τελειώσαμε? Θα το ξαναπείς? Πόσες φορές θα το πω? Τι πόσες φορές, Μάρκο, όσες χρειαστεί μέχρι να γίνει τέλειο. Τι νομίζεις, τέχνη θέλει θυσίες. Έτσι βγαίνουν τα CD. Πάμε. Σου είπα τα δικά μου. Πες μου τώρα και εσύ τα δικά σου. Τα επαγγελματικά. Τελείωσα το Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο και στη συνέχεια πήγα στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης για μεταπτυχιακά. Και κατέληξα να πάρω την έδρα της χημίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Έλα μωρέ Χάρη, σαν να μου λες το βιογραφικό σου είναι. Πες μου τα πιο ζουμερά, τι έγινε, παντρεύτηκες? Παντρεύτηκα, ναι, ναι, παντρεύτηκα. Την Εμιλία Τσουτσούρη, την κόρη του γνωστού αστροφυσικού Εμιλίου Τσουτσούρη. Και κάναμε μαζί δύο παιδιά, τη Μαρία Ελένη και τον... Καλέ, δεν θυμάσαι το παιδί σου? Σοπακαημένε, που δεν θυμάμαι το παιδί μου, το σήκω. Σήκω, λέγα το Χατζηχρήστο στον Μπακαλόγατο, πώς ήρθε? Το ξέρω, η αγαπημένη μου ταινία είναι. Εκείνο το αρνάκι με τις πατάτες. Ο νους σου συνέχεια στο φαΐ και δεν σου φαίνεται, αδύνατος, αδύνατος. Τρώω αρεάκλητε μνήστρα μου. Α, γι' αυτό. Πες μου τώρα, πες μου τώρα. Τα παιδιά σου με τι ασχολούνται, θα έχουν μεγαλώσει πια? Αχ, κλειτεμνήστρα μου, τι μου θύμισες τώρα.
Του χειμώνα στα πορτοκάλια, το καλοκαίρι στις φράουλες. Πάντα με τα αστεία στο στόμα. Πάντα δω αν έγινε το φαγητό. Δεν φεύγω εγώ, κλείτε με ύστερα μου χωρίς αρνάκι. Μη σε νοιάζει, μη σε νοιάζει. Ολόκληρο τα ψή θα σου φέρω. Τώρα που σε βρήκα. Έτσι, το δες ακόμα εγώ τώρα, έτσι. Τι έγινε, ρε Γίγαντα, έφερε μπαλέτ! Τι μπαλέτ, οι δικές μας είναι, δεν βλέπεις τι γίνεται. Τι Αγλαία είναι αυτή? Η Αγλαία είναι αυτή. Αγλαία! Σε διπλό σου! Ευλόγησον! Τι λες, βρε, Αγλαία! Δικάρα, δώσ' τα όλα, μη μας λυπάσαι! Αντέχουμε! Διονύση, πάω να φέρω τη μανιβέλα από το συνεργείο της Βλακώσης. Κάτσε εδώ εσύ, ρε! Ψηλή! Μας έχει στείλει αδιάβαστο σήμερα! Φίλε, φίλε, η Ψηλή είναι η γυναίκα μου. Γυναίκα σου. Ναι. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν τη χαίρεσαι. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα τέτοια. Να στο διάλογο εδώ πέρα. Γεια σα. Τα κορίτσια μας! Πάμε να φάμε κάτι. Δεν έχεις πιει τίποτα όλη μέρα. Δεν δίψαω. Άλλωστε πρέπει να πάω σπίτι. Σπίτι? Τι είσαι, παντρεμένος? Σε περιμένει η γυναικούλα σου? Ακόμα χειρότερα. Ερωτευμένος. Σπίτι της πας τώρα? Όχι, στο δικό μου. Με τους δικούς σου δεν μένεις? Ναι, ναι. Ωραία. Άρα, εκείνη δεν θα είναι εκεί. Οπότε όχι, 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 όχι. Εκεί θα είναι, εκεί θα είναι. Εκεί θα είναι. Γιατί μένει στο διπλανό δωμάτιο. Και παραδίπλα είναι η τουαλέτα. Και απέναντι είναι το δωμάτιο των γονιών. Το ξέρω, είναι λίγο περίπλοκο. Είναι. Ναι, είναι. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Να ξέρεις, κλείτε με ύστερα μου, τι χαρά ήταν αυτή που μου έδωσε σήμερα, να ξέρεις μόνο. Να σε καλά, Χάρη μου. Όπως σου έλεγα, το πρόβλημα του οξυδίου του αργύρου με... Βρες ένα τρόπο να φύγει αυτός από εδώ μέσα πριν έρθουν οι γονείς μας, γιατί την έβαψες. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Θέλεις δύο κρασάκια ακόμα? Ναι, ναι, ναι. Κύριε Θοχαρίδη, αυτή τη στιγμή ένας γερανός παίρνει το κάμπριο, το πανάκριβο αυτοκίνητό σας. Και γι' αυτό το πράγμα με ενόχλησες, παιδί μου. Έχω άλλα πέντε κάμπριο ακριβότερα. Ώστε μένα η ζωή μου όλη είναι ένα κάμπριο, αφού ξέρεις. Τι λέει, κλείτε μίστρα μου, τώρα αφήσουμε τα αρνάκια να πάμε. Εγώ σε παρακαλώ. Σα παρακαλώ. Δεν μπορώ να πω στο το φάι. Μα τι λέει τώρα. Μισό. Ένα καστανί για τον δρόμο. Μην ανησυχείς, παιδί μου, θα τους πω εγώ ποιος είσαι. Θα τους πει ποιος είμαι. Θα τους πω ποιος είσαι. Πάμε. Το μπουτάκι. Πάμε. Δεν έχει μπουτάκι. Να καημένη τώρα. Γεια σας. Γεια σας, κύριε. Γεια σας. Συγγνώμη, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Και εγώ το ίδιο. Θα ξανάρθω. Ναι, ναι, ναι. Σας περιμένω να πάνε το καλό. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Α, ναι, 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 ναι. Λεφτά δεν θέλατε στο μαγαζί. Λεφτά σας φέραμε και μάλιστα πάρα πολλά. Πόσα πάρα πολλά φέρατε? Δεν τα μέτρησα, πάνω από 3.000 ευρώ. Πάνω από 3.000 ευρώ! Αμέ, εσείς μπορείτε να βγάλετε τόσα σε μια νύχτα. Βεβαίως και μπορούμε. Άκουσε, Ελένη, άκουσε γιατί δεν τα ξέρεις όλα. Στο εμπόριο, για να βγάλεις λεφτά, δεν είναι υποχρεωτικό να δείξεις μπούτι. Και εν πάση περιπτώσει, δικό μας είναι το μαγαζί. Θα το χειριστούμε με στο θέμα και θα δούμε τι θα κάνουμε. Ελένη, το μαγαζί το κλείσαμε. Και κάτι άλλο, ρε Ελένη. Αυτός που έφυγε τώρα με την μπουκάλα στο χέρι, ποιος είναι? Ενώ νόμιζα τον ήξερες εσύ. Εγώ νόμιζα τον ήξερες εσύ. Α, κατάλαβα. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει, το έχουμε διαλύσει τελείως εδώ μέσα. Φωτή, κοιμάσαι. Σε ξύπνησε, ε. Μια και δεν έχεις ύπνο, κάνε μου μια χάρη. Γιορτές. Χωρίς σχολείο και δεύτερη μέρα που εξαφανίζεται. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί σας αρέσουν οι μεγάλες? Εμένα δεν μου αρέσουν οι μεγάλες. Καθόλου. Μ' αρέσουν τα ευαίσθητα κορίτσια σαν και εσένα. Και πού ξέρεις ότι είμαι ευαίσθητη? Αυτό φαίνεται. Τη μια μέρα κοιμόμαστε μαζί και την άλλη εξαφανίζεσαι.
Για ένα CD, ρε γαμώτο. Ησύχασε. Αν του έταξε ότι θα του κάνει CD με τα τραγούδια του, δεν είναι και λίγο. Δηλαδή, ένα CD είναι πιο σημαντικό ακόμη και από τον έρωτα. Και η δόξα ένας μεγάλος έρωτας είναι. Οι άνθρωποι πουλάνε την ψυχή τους για αυτήν. Την ψυχή του και εμένα μαζί, μισοτιμής. Εσύ αξίζεις πολλά. Πάρα πολλά. Δεν τα αξίζω αυτό, ρε γαμώτο, δεν τα αξίζω αυτό. Πού τα έχουν τα μυαλά τους αυτοί οι άνθρωποι. Ξεχνάνε το μαγαζί ανοιχτό. Τι τούτη, ρε. Εδώ δες. Λες και βομβαρδίστηκε. Λες και περάσανε βίσονες. Γεια σου, Εύα. Γεια σου, Φώτη. Τι. Α, είναι ένας φίλος μου, ο Άλεξ. Άλεξ, αυτός είναι ο Φώτης, είναι υπάλληλος εδώ στην ταβέρνα μας. Γεια σου, Φώτη. Γεια σου, Άλεξ. Ναι, δεν φεύγετε τώρα, σας μαζέψω λίγο την ταβέρνα σας. Α, ευχαριστούμε. Να τα πάμε. Καλή συνέχεια, καλή νύχτα. Χάρηκα, Φώτη. Κι εγώ χάρηκα. Άλεξ. Ποιος είναι πάλι αυτός τώρα. Ή θα μου πεις που τον βρήκες αυτόν και τον έφερες εδώ, ή θα σε πετάξω το παράθυρο! Θα σου πω. Είναι ένας άστεγος. Καλά που δεν μας έκλεψε κιόλας. Παρουσίασε έναν άστεγο σαν καθηγητή πανεπιστημίου! Είσαι καρφή! Είσαι πολύ καρφή! Μόνο ο Θανάσης μπορούσε να το φανταστεί αυτό! Και πήρε και ένα πενιντάρικο από τη γιαγιά. Όχι! Μαζί το σκεφτήκαμε. Αλλά με κάρφωσε γιατί δεν τη έδωσε τα μισά. Για δεν έδωσε τα μισά στο κορίτσι, Ρεαλίτη. Ε! Διονύση, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Α, Ελένη, ξέρω πολύ καλά ποιο είναι το θέμα μας. Θα τα πούμε αργότερα, εμείς οι δύο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε αργότερα. Και κυρίως να κάνουμε ταμείο. Θα κάνουμε και ταμείο. Τσακίσω εσύ, κοπρόσκυλο, γρήγορα στο κρεβάτι σου κοιμηθείς. Γρήγορα! Και εσύ, πουλάκι μου, πήγαινε να κοιμηθείς. Άντε, πουλάκι μου, και εσύ πήγαινε. Εσύ που γυρίζετε την πόη. Κάπου γυρίζω εγώ. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Η Εύα έχει πάει πάνω για ύπνο. Η Εύα δεν γύρισε ακόμα. Την τελευταία φορά που την είδα μίλουσε με ένα νεαρό. Ναι, τον οποίο σίγουρα πλακώσαμε μαζί με τους άλλους στο μαγαζί, καλά. Ποιο πλακώσατε, ποιο νεαρό. Άστα αυτά εσύ που γύριζες τέτοια ώρα. Το ξέρεις ότι η χοροδία έκανε πρόβα χωρίς εσένα. Δεν μπορεί κανείς να βασιστεί κανέναν εδώ μέσα πια. Σε κανέναν όμως. Εγώ ήμουνα. Εσύ κατέστρεψες τη γιορτή του σχολείου με τις βλακίες σου. Καλή. Ποια. Έλα τώρα, η γκομενίτσα. Πατέρα, δεν σου επιτρέπω. Πατέρα, να σε ρωτήσω κάτι. Ρώτα. Η Ελένη γιατί ντύθηκε έτσι. Τι παριστάνει, την κοκκινοσκουφίτσα. Πού τα βρίσκεις σε φανταστία νυχτιάτικα. Πήγαινε να κοιμηθείς. Κάνουμε χιούμορ και στον πατέρα μας τώρα. Και σε ρωτάω εγώ εσένα, ρε. Σε ρωτάω, πες μου, είναι φίλος αυτός. Θα σου πω εγώ, δεν είναι φίλος, φίδι είναι και μάλιστα κολοβό. Με συγχωρείς λίγο γιατί μπερδεύτηκα λίγο με τους φίλους και με τα φίδια, είναι και λίγο πρωί κιόλας. Πάρ' το λίγο από την αρχή. Λοιπόν, επειδή δεν είμαι και πολύ καλά, μηχανή εσπρέσο έχετε? Όχι, δεν έχουμε. Πάρτε ρε, παιδιά, μια μηχανή εσπρέσο. Τέλος πάντων, βάλε ένα ρημάδο καφέ, βάλε ό,τι έχετε να πάει στο διάολο. Βγήκε ραντεβού μαζί τη, σου λέω, τους είδανε. Έλα, μωρέ, εντάξει, φίλοι είναι. Και γιατί δεν μου πει τίποτα τότε, Και όταν την πήρα τηλέφωνο, γιατί είπε ότι είναι με μια φίλη της και δεν μου είπε ότι είναι με τον Μιχάλη. Ξέρω εγώ, μωρέ. Οι γυναίκες τελικά είναι παράξενες. Απ' τη μία θέλουν γκούτσου γκούτσου και καλίτσες, και απ' την άλλη σου κρατάνε μούτρα. Τι διάολο, μωρέ. Τσαντίζονται από μόνες τους. Εγώ τώρα τι κάνω, μου λες. Τον πλακώνω. Και άμα τον πλακώσω, εκείνη θα με θαυμάσει ή θα μου θυμώσει. Δεν ξέρω, φίλε, και δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έχω πολύ σοβαρότερα ζητήματα να λύσω. Εγώ σκοτώθηκα να της κάνω δώρο έκπληξη το CD με τα τραγούδια που γράψα για αυτήν και αυτή στην κοσμάρα της. Αυτό το CD τελικά θα βγει. Το CD. Κάτσε να δεις. Εχθές όταν έφυγα από το στούντιο, μου την έπεσε η τύπισσα. Έλα ρε! Και εσύ τι έκανες? Της έδειξα την ταμπέλα κατηλημένος. Α, κατάλαβα. Δεν θα βγει το CD. Θανάση, να σε ρωτήσω κάτι. Πολύ ευχαρίστως. Εσύ κατάλαβες γιατί έφυγε σαν τρελός από το σπίτι ο Χάρης και ο Χαρίδης? Όχι, εγώ που να καταλάβω. Μάλλον θα του έρθει κανένας χημικός τύπος και θα πήγε να τον γράψει, μην τον ξεχάσει. Έτσι κάνουν αυτοί οι επιστήμονες. Δεν θυμάσαι που μου διάβαζες τον τρελό επιστήμονα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα θα μαγειρέψω φασόλια γιαχνή. Κρέας φάγατε χθες. Άντε, πάω λαϊκή. Κρέας φάγατε χθες. Εφόγιο πινάλας θέλει να πει. Εγώ με τιμωρία και μέχρι το πάρκο δεν μπορώ να βγω. Στο πάρκο είναι καθισμένος ο Χάρης ο Χαρίδης και ζητιανεύει. Ναι, καλά. Τι πράμα!
κακομοίρη μέρες που είναι. Άρα και εσύ δυστυχισμένη. Δεν μπορείς να κάνεις Χριστούγεννα με αυτά. Και χαρτονομίσματα δικό μας. Ευχαριστώ. Καλό Χριστούγεννα να έχετε. Χάρη. Αόματο. Χάρη Θεοχαρίδη. Ελεήστε τον αόματο. Δεν είναι δυνατόν, γιατί είσαι εδώ. Πώς είσαι έτσι, καλέ, γιατί είσαι έτσι. Μην μου παριστάνεις εμένα τον αόματο. Κλειδεμίστρα μου, δεν τα μάθες στην αγορά κρίση τοξικά παράγωγα. Τι να σου κάνουν και οι επιστήμονες. Λοιπόν, σήμερα λέω να μαγειρέψω σηκωτάκια τηγανιτά σβησμένα με κόκκινο κρασί. Θα βάλεις και βασικό μηλό. Ζητιάνο γκουρμέ πρώτη φορά βλέπω. Βρε τα παλιόπαιδα τι κάνανε. Έλα, έλα, σήκω, 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 πάμε. Πού θα με πας? Θα σε ντύσω, θα σε πλύνω. Πάλι? Ναι, θα σε χτενίσω και θα κάνουμε Χριστούγεννα μαζί. Αχ, εσύ, εγώ. Και τα σηκωτάκια. Και μετά... Θα δούμε, θα δούμε. Να δούμε όμως. Θα δούμε, πάμε. Να πάρω το παπούτσι μου. Πάρ' το παπούτσι. Το κρασί, έχουμε καλύτερα. Προχώρα. Μάρκο! Θανάση! Ποιος θα με βοηθήσει, ρε παιδιά? Γιαννάκη! Επιτέλους κι ένας που χρησιμοποιεί τα μάτια του εδώ μέσα. Τι κάνεις? Κάποιος πρέπει να κρατήσει τα έθιμα. Θες να στολίσουμε το δέντρο? Καιρός δεν είναι. Ωραία, θα σε βοηθήσω. Ξέρεις που είναι τα στολίδια? Στην αποθήκη. Δεν έχω 6 χέρια. Ωραία, πάω να το φέρω. Φιφί! Ναι? Εσύ τι θέλεις να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης? Ο Άγιος Βασίλης. Ένα ζευγάρι πανάκριβες μπότες. Γράφτο. Τι ρωτάω, για να τον βάζω σε έξοδα? Στοπ, δεν μπορώ. Αχ, τα κακομοιράκια. Μωρέ, είναι ψόφια, αλλά έχουν καλές φωνές. Εγώ νομίζω ότι δεν συγκεντρώνονται. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι ότι δεν συγκεντρώνονται. Είναι ότι τους λείπει το πάθος. Και αυτός που έχει το πάθος είναι χαμένος. Ναι, είναι χαμένος, αλλά είναι χαμένος και ο κόπος μας. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία τώρα? Λοιπόν, παιδιά, τελείωσε. Δεν θα κάνουμε χριστουγεννιάτικη γιορτή. Σπίτι σας, σπίτι σας. Ναι, πατέρα, εντάξει, εντάξει. Ωραία. Τι πράγμα? Και το Μίτσο? Σοβαρά? Λοιπόν, πρέπει να σε κλείσω τώρα γιατί έχω έρθει στην πρόβα, ε. Γεια, γεια. Τι έγινε πάλι, αγόρι μου? Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη που άργησα. Και κατά δεύτερον, θα κλείσω τώρα το κινητό εντελώς. Να μην μας ενοχλήσει και κανένας, ορίστε. Επιτέλους. Ευλόγησα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. 1, 2, 3. Μισό λεπτό. Τι είναι αυτό, πετάμε αριθμούς έτσι, 1, 2, 3. Ήρθε ο μουσικός, ο κατάλληλος άνθρωπος. Εγώ θα διευθύνω. Λοιπόν, παιδιά, 1, 2, 3. Ήσανε το μαγαζάκι πάντως. Άννα, το γράφει εκεί, Ladies Night. Μα πού είναι, δεν βλέπω κανέναν τους. Κορίτσια, νάτι.
κάνεις, μωρή κούλη, εκεί! Συγγνώμη, ρε φιλαράκα, αλλά δεν βλέπω. Έχω αυτά στα μάτια μου. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Ένα χειροκρότημα και για τα παιδιά, δεν είμαι μόνος μου. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Έχεις να μου πεις κάτι? Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Δεν μιλάω σε σένα. Έχεις να μου πεις κάτι? Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Έχεις να μου πεις κάτι άλλο? Τι να σου πω. Τρεις μέρες είσαι χαμένος. Τι έκανες? Τώρα θα δεις τι έκανα. Δώστε μου 5 λεπτά, πάω να αλλάξω. Από εδώ και στο εξής, ξεκινάει το δικό μου πρόγραμμα. Στην υγεία σου, Ιφηγένεια. Στην υγεία σου, Χάρη. Η αλήθεια είναι ότι δεν με λένε Χάρη. Με λένε... Μίμη, μη μου το πεις. Μη μου το χαλάς, μη μου χαλάς το παραμύθι. Για μένα θα είσαι πάντα ο Χάρης. Εξάλλου, είσαι η καλή πράξη του Θανάση για τη χρονιά που έφυγε. Μόνο. Σκανταλιάρη. Καλά Χριστούγεννα, Ιφηγένεια. Καλά Χριστούγεννα, Χάρη. Καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Καλά Χριστούγεννα, Χάρη. Στο χιόνι να κυλιστώ όπως έκανα παιδί, χιον άνθρωπο να φτιάξω εγώ με κατακόκκινο σκουφί και δυο μαζί σ' ένα έλκυθρο αγκαλιά, μοιράζοντας δώρα σ' όλα τα παιδιά. Κι από μια καμινάδα ψηλή εγώ κι εσύ, εγώ κι εσύ, να πούμε στις αγάπης στη γιορτή. Φιλιά να πέφτουνε στη γη. Ναι, ναι, έτσι, μπράβο. Αυτό είναι μάχη. Έτσι, ναι, δώσ' του. Ωραία, να τα, αυτά είναι. Σημαίνει κάτι, Ιωνισή. Τίποτα, σε καμαρώνουν όλοι αυτό. Ωραία, δώσ' του, κομμά, σε κάνει δουλειά σου, έτσι, μπράβο. Βίκυ, είσαι πολύ τυχερή, μπράβο. Πραγματικά, δηλαδή, δεν είναι. Παιδιά, κοιτάξτε μπροστά, θα συνεχίσετε, δεν σταματά έτσι εύκολα. Και με μισή μέρα μόνο πρόβα. Τι εννοείς μισή μέρα? Τρεις μέρες έλειπε αυτός. Α, δεν ξέρω τι έκανε τις άλλες δυόμιση. Σε εμάς πάντως ήρθε μισή μέρα και κοίταξε τι έκανε, μορτωτήριο. Είναι αυτό το λάδι που του έβαλα όταν το βάφτιζα. Θαυματουργό. Άλεξ, για εκείνο το ποτό που έλεγες, δεν πάμε να το πιούμε? Πού πάνε? Πού πάνε? Παιδιά είναι, πάρε. Δεν είναι στο πάνε. Πού πάνε? Δεν ακούσουμε το παιδί το άλλο. Σε ένα έλκυθρο αγκαλιά,
μοιράζοντας τώρα σ' όλα τα παιδιά. Κι από μια καμινάδα ψηλή εγώ κι εσύ, εγώ κι εσύ, να πούμε στις αγάπης στη γιορτή. Φιλιά να πέφτουνε στη γη, εμείς να κάνουμε ευχή. Φιλιά να πέφτουνε στη γη, κι εμείς να κάνουμε ευχή. Πρέπει να ρωτήσω κάτι. Εμείς τελικά δέντρο πότε θα στολίσουμε?